βιβλίο που κατέγραφε την έρευνά του στο Βυθό και στον πλούτο του Βυθού. Ο Δημήτρης Πάφρας είναι υποψήφιος διδάκτορ πλέον θαλάσσιας βιολογίας και ελιευτικής δυναμικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του για μαργαριτάρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Με ιντριγκάρει και μόνο το θέμα αυτό. Η ασχολία σας πλέον με το τι γίνεται με την αλληλεία των μαργαριταριών. Έχουμε καταρχάς μαργαριτάρια εμείς εδώ στην Ελλάδα? Έχει εξακριβωθεί ότι έχουμε μαργαριτάρια στα ελληνικά νερά. Αρχικά ας πούμε ότι το αντικείμενο μελέτης του διδακτορικού μου είναι η διερεύνηση της βιολογίας, της αλλείας και της οικολογίας και της δυναμικής του πληθυσμού των δίθρων μαργαριτοφόρων στην Ίσο Εύβοια. Α, στην Εύβοια συγκεκριμένα, ναι. Το κάνουμε στην περιοχή η οποία διαμένω κιόλας για να είναι και πιο εύκολες οι δειγματοληψίες μας. Mm-hmm. Αυτή η έρευνα πώς γίνεται, κύριε Πάφρα? Η έρευνα αυτή υπάρχουν σε μηνιαία βάση, ακόμα είμαστε στα αρχικά στάδια της έρευνας, η οποία παίρνουμε σε μηνιαίες και αιτήσιες δειγματοληψίες, μαργαριτοφόρα όστρακα, και ελέγχουμε διάφορες παραμέτρους. Ναι. Βασικοί τώρα πυλώνες της εργασίας μας είναι ότι μπορεί να δώσει μια νέα εμπορική εκμετάλλευση, το συγκεκριμένο μαργαριτοφόρο όστρακο, για ανθρώπινη κατανάλωση. Δηλαδή θα μπορέσει να περάσει στην τροφική αλυσίδα, διότι τα κοινά αλλιεύματα των οστράκων, όπως είναι το κιδόνι, η γυαλιστερή, τα οποία επιτρέπονται, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα αποθέματά τους. Άρα θα είναι ένα νέο είδος το οποίο θα εισέλθει στην αγορά και θα μπορέσει να δώσει στους επαγγελματίες αλλής ένα κίνητρο και εισόδημα μεγαλύτερο λόγω της μείωσης των κοινών οστράκων. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτή η μείωση, γιατί καταγράφεται αυτή η μείωση? Μείωση αυτή καταστρέφεται λόγω υπεραλίευσης, λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω ότι πολλοί και με τους ερασιτέχνες αλλής, οι οποίοι βγάζουν παράνομα αλλιεύματα τα οποία δεν επιτρέπεται, όλα αυτά έχουν συμβάλει να μειωθούν τα αποθέματα στις ελληνικές θάλασσες πάρα πολύ. Μάλιστα, τελικά... Ναι. Πολύ σημαντικό είναι να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο οστρακό απαγορεύεται η αλλίευσή τους και από επαγγελματίες ψαράδες. Ακόμα υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, το οποίο είναι ένας και από τα κομμάτια του διδακτορικού μας, το οποίο θέλουμε να δείξουμε ποιο θα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλλίευσης, αν θα επιτρέπεται όλο το χρόνο να αλλιεύεται. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το νομοθετικό κενό που υπάρχει, ώστε να μπορέσει και αυτό το όστρακο να μην φτάσει στα επίπεδα που έχουν φτάσει μερικά από τα όστρακα σήμερα, όπως είναι η πετροσολίνα. Η πετροσολίνα, μπορούμε να πούμε εδώ πέρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και για όλους τους καταναλωτές που τα ακούνε, πέρα από το σύνηθες ότι να μιλήσουμε πολύ απλά, να πούμε ότι για να φτάσει στο βρόσιμο μέγεθός της χρειάζεται 50 χρόνια. Άρα ο ρυθμός ανάπτυξής της είναι αρκετά μικρός. Μάλιστα. Και αν μιλήσουμε για τον τρόπο τον οποίο αλλιεύεται η πετροσολίνα, είναι άκρος δυσάρεστος προς το ευεπικιλότητα του βυθού, διότι σπάμε τους βράχους για να τη βγάλουμε. Α, μάλιστα. Το συγκεκριμένο τώρα όστρακο το οποίο μας περιγράφετε, πώς να το πω τώρα, ευδοκιμεί μόνο εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή στην Εύβοια όπου γίνεται και η έρευνά σας? Ευδοκιμεί σε πάρα πολλά σημεία των ελληνικών θαλασσών. Εισήλθε περίπου το 1970 με 1975 στις ελληνικές θάλασσες. Εντοπίζεται σε βάθη από 5 έως και 150 μέτρα. Τα δείγματά μας, τα περισσότερα που παίρνουμε εμείς, είναι σε ρηχά κατά βάση νερά. Και έχουμε μέχρι στιγμής βρει μαργαριτάρια, δηλαδή είναι εξακριβωμένο και από εμάς τους ίδιους ότι υπάρχουν μαργαριτοφόρα, ότι υπάρχει μαργαριτάρι, δηλαδή ο μαργαριτοφόρος άκος, ο οποίος φέρει το συγκεκριμένο όστρακο, δημιουργεί μαργαριτάρι. Τώρα, ένα σημαντικό που μπορούμε να πούμε εδώ για να μάθουν και οι τηλεθεατές πώς δημιουργείται το μαργαριτάρι. Ένα ξένο σώμα το οποίο εισέλθει μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο όστρακο μπορεί να είναι ένα κόκκος άμμου, ένα παράσιτο. Το όστρακο αυτό σαν αντίδραση, δηλαδή είναι η αντίδραση του οργανισμού για να εξουδετερώσει αυτό το ξένο σώμα το οποίο μπαίνει μέσα στο όστρακο, προσπαθεί να το σκοτώσει, να το εξουδετερώσει και δημιουργεί το μάργαρο, το οποίο
περικλεί τον οργανισμό, την πέτρα και έτσι δημιουργείται το μαργαριτάρι. Άκου να δεις τώρα. Ναι. Περίεργο αυτό μας ακούγεται. Ναι, εσείς είπατε έχετε βρει όστρακο με μαργαριτάρι. Φυσικά, έχετε εντοπίσει. Η αξία του μαργαριταριού ποια είναι? Γιατί στο μυαλό μας έχουμε όλοι βρέθηκε μαργαριτάρι, όστρακο με μαργαριτάρι. Ποια είναι η αξία? Δεν είναι όμως που λέμε όλοι ότι στοιχίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ένα μαργαριτάρι επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή για να εκτιμηθεί μια αξία ενός μαργαριταριού, μπορεί να πούμε είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα και η λαμπρότητά του. Η διάβια δηλαδή, μπορεί να ξεκινάει ένα μαργαριτάρι να έχει αξία από 10-15 ευρώ και να φτάνει μέχρι και τα 1000 ευρώ. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αρκετά μεγάλο ποσό θα έλεγα. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό. Γι' αυτό μπορεί το ίδιο είδος να δημιουργήσει ένα μαργαριτάρι το οποίο έχει πάρα πολύ μικρή αξία, το οποίο δεν έχει γίνει ολοστρόγγυλο, είναι πάρα πολύ μικρό το οποίο θα βγει, και ένα μαργαριτάρι το οποίο θα είναι ολοστρόγγυλο, θα έχει καλή διάβια και θα έχει μια μεγαλύτερη αξία, διπλή, τριπλή για το συγκεκριμένο είδος. Μάλιστα. Όσον αφορά στη χώρα μας και το συγκεκριμένο όστρακο, είναι η πρώτη έρευνα που γίνεται η δική σας? Έχουν γίνει και μερικές άλλες πάνω στα ελληνικά νερά τώρα που ψάχνουμε και βιβλιογραφικά για το συγκεκριμένο είδος. Αλλά είναι ακόμα, όλα είναι σε αρχικά στάδια. Δεν υπάρχει δηλαδή αξιοποίηση του ή εντοπισμός τέλος πάντων σε κάποια περιοχή μεγάλου αριθμού συγκεκριμένων οστράκων και αξιοποίησή του στη συνέχεια. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμη στη χώρα μας. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν επιτρέπεται η αλίευσή του ούτε επαγγελματικά ούτε ερασιτεχνικά, μόνο για πειραματικό σκοπό, με ειδική άδεια. Μάλιστα. Η δική σας έρευνα πότε ολοκληρώνεται? Τώρα έχουμε ξεκινήσει περίπου 6 με 7 μήνες. Θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 και 4 χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Εμείς τώρα εδώ, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κάτι, ας πούμε, στα παράλια της Μαγνησίας, στα παράλια της Λάρισας, να εντοπίσουμε κάποιο όστρακο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί και στα παράλια της Μαγνησίας, γιατί υπάρχουν το συγκεκριμένο άτομο το οποίο δημιουργεί μαργαριτάρια. Άρα, δηλαδή, αν είμαστε τυχεροί σε ένα μαργαριτάρι το οποίο έχει αλλιευθεί παράνομα. Και γιατί σε πάρα πολλά ουζερί, τσιπουράδικα του Βόλου προσφέρουν αυτό το μεζέ, αυτό το συγκεκριμένο όστρακο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε σε ένα ανοιγμένο όστρακο να έχει μέσα μαργαριτάρι. Δηλαδή εκεί που θα πάμε στο τσιπουράδικο λέτε υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε το όστρακο και να βρούμε το μαργαριτάρι? Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Αν πάλι σε αυτό το όστρακο το οποίο θα σας προσφέρει ο καταστηματάρχης θα έχει μπει μέσα το ένα ξένο σώμα για να μπορέσει να δημιουργήσει το μαργαριτάρι, να έχει αλλιευθεί παράνομα και να το προσφέρει προς κατανάλωση και να είστε τυχεροί και να το βρείτε. Άκου τώρα να δεις. Αν μου συμβεί αυτό θα σας ενημερώσω κύριε Πάφρα, να ξέρετε, θα επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στην έρευνά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Μάλιστα. Οπότε το νου σας εκεί στα τσιπουράδικα του Βόλου, της Μαγνησίας γενικότερα, το νου σας με τα όστρακα. Μπορεί να είστε τυχεροί να βρείτε και μαργαριτάρι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εμείς.